Για να καλημερίσω στην εκπομπή το Γενικό Γραμματέα του Μέρα 25, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες, εν ώψη της 87ης ΔΕΘ, το Γιάννη το Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε? Προσωπικά καλά. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους και κουράγιο σε αυτούς που έχουν χάσει το βιός τους. Πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλο κουράγιο, γιατί και οι εικόνες που βλέπουν το φως δημοσιότητας καθημερινά είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε για ένα Θεσσαλικό κάμπο ο οποίος έχει σχεδόν καταστραφεί. Πράγματι. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και ξέρετε ποια είναι η αγωνία μου. Η αγωνία μου είναι ότι ναι, θα δοθούν αποζημιώσεις και πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις. Πρέπει να ανακουφιστεί ο κόσμος. Αλλά κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Γιατί από τη μία μεριά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει μια τάση να παροπλίζει αγροτική γη, και από την άλλη μεριά έχουμε και ένα σύστημα επιδοτήσεων ολιγαρχών που παίρνουν αγροτική γη. Αυτό κάνανε και πολύ πριν, εδώ και 2-3-4 χρόνια. Και αντικαθιστούν την αγροτική καλλιέργεια με φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν τεράστιες ποσότητες ρεύματος που δεν μπορεί να σηκώσει το δίκτυο, και όταν έρχεται σε εσάς το χρυσοπληρώνεται σαν να έχει παραχθεί όχι από ηλιακή ενέργεια αλλά από LNG που έχει έρθει από το Τέξας. Αυτές είναι, αν θέλετε, λίγο οι οικονομικές, οικολογικές ανησυχίες που με διακατέχουν αυτή τη στιγμή. Και εμένα με διακατέχει μια άλλη ανησυχία. Αν η Ευρώπη ανταποκριθεί στην έκκληση της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι το οποίο δεν έκανε νομίζω στις προηγούμενες καταστροφές, δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία εσείς από το λεγόμενο Ταμείο Αλληλεγγύης πόσα χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα, ή αν αυτά τα ποσά τα οποία ακούγονται ότι θα χρειαστούν για την αποκατάσταση των πληγέντων και για τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν, ξεπερνούν τα 3, 4, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προτεραιότητα είναι μία. Χρήματα για το πόλεμο στην Ουκρανία, το ξέρετε αυτό, διαγωνίζονται καθημερινά, ψάχνουν να βρουν 85 δισεκατομμύρια άμεσα για την Ουκρανία. Ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής αγροτικής πολιτικής με εντολή του κυρίου Biden, του πρόεδρου των ΗΠΑ, βγαίνει για την ουκρανική αγροτική οικονομία. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί. Η αγωνία η δική μου είναι τα χρήματα τα οποία έχουμε τι κάνουμε. Γιατί πριν δύο χρόνια, θυμάστε, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, είχαμε τον Ιαννό, πνίγηκε πάλι η καρδίτσα, πνίγηκε ο Θεσσαλικός κάμπος, είχαμε νεκρούς, είχαμε αγνοούμενους, είχαμε εγκλωβισμένους. Και το ελληνικό κράτος και μέσα από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δώσαμε 800 εκατομμύρια. Από τα οποία τα 450 τα πήρε η γνωστή και μη εξαιρετέα Τέρνα, η οποία πλέον έχει γίνει κράτος εν κράτη στη χώρα, και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Και αυτό είναι μια επίσημη καταγγελία του ΜΕΡΑ25. Πήραν 450 εκατομμύρια για έργα αντιπλημμυρικά στα ποτάμια, για τους δήμους, και πάνε από την αναβολή στην αναβολή. Ποιος θα ελέγξει αυτό το κράτος στην κράτη των ολιγαρχών και συγκεκριμένα τη Στέρνα? Δεν βλέπω κανέναν να το ελέγχει. Ιδίως τα συστημικά κανάλια των Αθηνών δεν τολμάνε να βάλουν στο στόμα τους τη λέξη Στέρνα. Ναι. Πέστε μου κάτι. Εκτιμάτε ότι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί προφανώς θα έχει συνέπειες στην ελληνική οικονομία, αλλά κατά πόσο μπορεί ο προϋπολογισμός του κράτους έτσι όπως έχει συνταχθεί να αντέξει? Και τι βλέπετε να γίνεται σε οικονομικό επίπεδο, μιας και είστε στη Θεσσαλονίκη και στην 87η ΔΕΘ, με δεδομένη και την αναβάθμιση, την λεγόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας μετά την αλλαγή της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα? Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Κοιτάξτε, η επενδυτική βαθμίδα είναι μια πλάνη. Δεν θα παίξει κανένα ρόλο, κανένα θετικό ρόλο, ούτε στον ιδιωτικό τομέα ούτε στο δημόσιο τομέα. Θέλει να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Το βασικό ερώτημα που μου θέσατε όμως είναι τι γίνεται με τα οικονομικά του κράτους, μπορεί να αντέξει αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, κοιτάξτε, η θέση δική μου και του ΜΕΡΑ25 είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό. Το ελληνικό κράτος ήταν και παραμένει και θα παραμένει για πολύ καιρό ακόμα πτωχευμένο. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει θέμα πλέον ελληνικού δημόσιου χρέους είναι επειδή εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάζει πλάτες στο ελληνικό δημόσιο χρέος. Το μετακυλεί. Το ερώτημα λοιπόν που θέτεται, πώς θα αντέξουν τα οικονομικά του κράτους, μεταφράζεται ουσιαστικά σε ένα διαφορετικό ερώτημα: πόσο καιρό θα συνεχίζει η Φραγκφούρτη να στηρίζει το μη βιώσιμο ελληνικό δημόσιο χρέος? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα, καταλάβατε. Δεν είναι θέμα επιστημονικό. Δεν είναι ένα ζήτημα ενός καλού οικονομολόγου, αν αυτό είμαι εγώ ή κάποιο άλλο.
Γιατί αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν αφορά την επιστήμη. Αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δηλαδή αποφασίσουν. Το γενικότερο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέτουμε όλοι. Εμείς ως Μέρα 25 το θέτουμε, αλλά θα θέλαμε να το θέτετε κι εσείς και όλοι. Θυμάστε, από παλιά αναρωτιόμαστε. Αυτή η χώρα τι θα παράγει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορεί να βγάζει τα προς το ζήν. Γιατί ξέρετε, κάθε χρόνο μπαίνουμε 8% του ΕΠ μέσα. Έχουμε ένα έλλειμμα τρεξιών συναλλαγών 8% του ΕΠ κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δανειζόμαστε, ότι μπαίνουμε μέσα, ότι έρχονται, ότι ξεπουλάμε περιουσία 8% του ΕΠ το χρόνο. Οπότε το ερώτημα είναι, θα χάσουμε και το τρένο της πράσινης βιομηχανικής επανάστασης? Εγώ το 2020 είχα εδώ στη ΔΕΘ. Είχα καταθέσει ένα σχέδιο πράσινης βιομηχανικής επανάστασης. Μπορεί να ήταν καλό, κακό, μέτριο. Δεν είχε καμία σημασία. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν έχουν καταθέσει ένα αντίστοιχο. Με άλλα λόγια, φέρνουν ανεμογεννήτριες. Έχουμε ένα πλάνο να τις κατασκευάζουμε εδώ. Φέρνουν φωτοβολταϊκά από την Κίνα, από την Κίνα. Έχουμε ένα πλάνο να τα κατασκευάζουμε εδώ. Ξέρουμε ότι το μεγάλο παιχνίδι για τις τεχνολογίες ενέργειας και ηλεκτροκίνησης κτλ. Θα είναι οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει κάποιο πλάνο να παράγονται εδώ? Δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση. Και αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Για το αν αυτή η χώρα θα είναι βιώσιμη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, κύριε Βαρουφάκη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.